Προσωπικά δεν θα έλεγα τη λέξη σωτήριο. Σας είπα και προηγουμένως ότι υπάρχουν και περιθώρια βελτιώσεων και περιθώρια, ας πούμε, όμως θα πάει στην πράξη. Εγώ θα το χαρακτήριζα με μία λέξη, ένα νόμο που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Η βιωσιμότητα είναι μία λέξη κλειδί, νομίζω, και φυσικά η άλλη λέξη κλειδί, ξέρετε ποια είναι. Είναι το πολιτικό κόστος. Ωστόσο, καμία κυβέρνηση δεν δέχτηκε να πάρει το πολιτικό κόστος τέτοιων αποφάσεων. Εντάξει, αυτές δυστυχώς αν τις είχαν πάρει νωρίτερα μέσα στη μακαριότητα της προηγούμενης δεκαετίας, όπου ακούγαμε όλοι ότι έρχεται μια περίοδος που δεν θα υπάρχει δυνατότητα να εξυπηρετηθεί το ασφαλιστικό σύστημα, αρκετοί το προανήγγυλαν και πολλοί από εμάς δεν το παίρναμε στα σοβαρά. Κύριε Παλαμενάκη, δεν το παίρναμε στα σοβαρά εκεί που κάνανε, ας πούμε, σαν κυβέρνηση τώρα. Αν αυτό το σχέδιο, αν αυτά τα μέτρα προτείνονταν, ήσασταν βουλευτής αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή στα έδρανα της Βουλής και το πρότεινε αυτό μια κυβέρνηση, το ασφαλιστικό και το φορολογικό Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, θα ψηφίζατε ναι? Θα σας πω κάτι. Από τις δυνάμεις αυτές που αναφέρετε, περίμενα περισσότερη υπευθυνότητα. Κυρίως περίμενα να είχαν προσέλθει στον διάλογο, όπως του ζήτησε ο Πρωθυπουργός ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο, αν θυμάμαι καλά το μήνα, για να συζητήσουν το περίγραμμα των ασφαλιστικών μέτρων. Τότε, αν θυμάστε, ήταν βέβαια άλλος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Είχε δεσμευτεί ο τότε αρχηγός, ανεξαρτήτως ότι ήταν μεταβατικού χαρακτήρος, να προσέλθει στο δημόσιο διάλογο. Δυστυχώς με την εκλογή του κ. Μητσοτάκη υπήρξε μια αντιστροφή της πολιτικής αυτής, καθόλου άσχετη με την ανάδειξη του συγκεκριμένου ηγέτη της Νέας Δημοκρατίας και τις επιλογές που έκανε προς την περισσότερο δεξιά, ακροδεξιά κατεύθυνση, θα έλεγε κανείς, και δυστυχώς ακολούθησε η πόλωση. Βεβαίως πιστεύω ότι όλα τα πολιτικά κόμματα έπρεπε να είχαν συμβάλει στο διάλογο αυτό. Δεν αφορά μόνο ένα κόμμα.